«Τα δέντρα μιλούσαν» είναι ο τίτλος της πολύ ενδιαφέρουσας και ευαίσθητης έκθεσης του Μουσείου Ελληνικής Παιδικής Τέχνης που δείχνει ότι ο άνθρωπος πρέπει να συμπορεύεται με το περιβάλλον, να αναπτύσσει μια σχέση μαζί του. Τα έργα έχουν επιλεγεί κατόπιν πανελλήνιου διαγωνισμού, μια συνεργασία των εκπαιδευτικών προγραμμάτων της Τράπεζας Κύπρου και του Μουσείου Ελληνικής Παιδικής Τέχνης. Άλλη μια έκθεση του Μουσείου Ελληνικής Παιδικής Τέχνης που παρουσιάζεται για αυτή τη χρονιά είναι «Αν τα δέντρα μιλούσαν». Τα έργα προέρχονται από τον πανελλήνιο μαθητικό διαγωνισμό που διοργάνωσε το ΙΚΑΔΕ, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Τράπεζας Κύπρου, σε συνεργασία με εμάς, με το Μουσείο Ελληνικής Παιδικής Τέχνης. Τα έργα προέρχονται από όλη την Ελλάδα και τα παιδιά μέσα από το δέντρο, μέσα από την τέχνη, μέσα από τα υλικά τους, μέσα από τα έργα τους, μας μεταφέρουν τα μηνύματά τους. Μας μιλάνε για το δέντρο. Μας μιλάνε για τη σχέση τους με το δέντρο. Για το πώς το βλέπουν αυτά το δέντρο, για το πώς το αντιμετωπίζουν το δέντρο στην πόλη τους, στο χωριό τους, στη φύση γενικότερα. Τα έργα είναι πολύ εφάνταστα. Ακόμα και τα υλικά που έχουν χρησιμοποιήσει τα παιδιά για να δημιουργήσουν αυτά τα έργα είναι εφάνταστα. Το αποτέλεσμα είναι, νομίζω, μοναδικό. Άλλωστε το βλέπει ο επισκέπτης που θα μπει μέσα και θα δει τα έργα των παιδιών. Η επιλογή των έργων έγινε από επταμελή επιτροπή ειδικών, ζωγράφων, ψυχολόγων, εκπαιδευτικών, φωτογράφων, γιατί μέσα σε αυτή την έκθεση υπάρχουν και έργα φωτογραφικά, όχι μόνο ζωγραφικά. Οι ηλικίες των παιδιών είναι από νηπιαγωγείο, από 5 χρονών μέχρι και έκθεση δημοτικού, μέχρι και 12 χρονών. Τώρα, το θέμα δέντρο έχει άμεση σχέση με τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος και το δέντρο ταυτίζεται. Μοιάζουμε με τα δέντρα και όπως και στα εκπαιδευτικά μας προγράμματα, ο στόχος αυτής της έκθεσης είναι να συνειδητοποιήσουμε τη σχέση που έχουμε με το δέντρο. Όταν συνειδητοποιήσουμε τη σχέση που έχουμε με το δέντρο και με τη φύση γενικότερα, τότε θα μπορέσουμε να γίνουμε και σωστοί οικολόγοι και να προστατεύσουμε το περιβάλλον μας και να δούμε τις ανάγκες που έχει το περιβάλλον και από μας εξαρτάται η συνέχεια κάποιων πραγμάτων, γιατί εμείς σταματάμε. Εμείς θα συνεχίζουμε κάποια πράγματα. Έτσι, με τα παιδιά αυτό προσπαθούμε να τους δώσουμε, να καταλάβουν ότι το δέντρο και ο άνθρωπος είναι ένα κομμάτι που συμπορεύεται, που είναι μαζί, που δεν μπορούμε να το δούμε αναπόσπαστα. Εφάνταστο έργο σε αυτή την έκθεση, να σας πω την αλήθεια, επειδή τα ζω κάθε μέρα εγώ αυτά τα έργα, δεν μπορώ να ξεχωρίσω κανένα έργο. Είναι σαν τις μαμάδες με τα παιδάκια τους. Δεν μπορούν να ξεχωρίσουν τα παιδιά τους. Κάθε παιδί είναι ξεχωριστό. Έτσι και για μένα κάθε έργο είναι ξεχωριστό και κάθε έργο λέει κάτι. Εάν καθίσει ο επισκέπτης και παρατηρήσει ένα-ένα τα έργα, θα βγάλει και ένα-ένα μήνυμα, θα κουβεντιάσει με τα έργα και θα βγάλει ένα-ένα πραγματάκι που κρύβεται πίσω από το έργο. Γιατί πίσω από κάθε έργο κρύβεται και ένα παιδί. Και κάθε παιδί λέει το δικό του μήνυμα. Οπότε δεν θα έλεγα εγώ εφάνταστο έργο, κανένα. Όλα τα έργα είναι υπέροχα και εφάνταστα για τα παιδιά. Η ιδιαιτερότητα στο να διδάσκεις στα παιδιά τέχνη είναι ότι θα πρέπει πρώτα απ' όλα να αγαπάς και την τέχνη και τα παιδιά. Να είσαι πάρα πολύ απλός για να τους μεταδώσεις τις γνώσεις και να τους μεταδώσεις όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία εσύ θέλεις. Να είσαι αληθινός με τα παιδιά,
να λες αλήθειες μέσα από την τέχνη. Δεν μπορείς να κοροϊδέψεις τα παιδιά. Από τη στιγμή που με την τέχνη λέμε αλήθειες, μιλάμε, στέλνουμε μηνύματα, ζητάμε από τους άλλους να γίνουν δέκτες όλων αυτών των πραγμάτων, των οποίων αποτυπώνονται σε ένα χαρτί ή σε ένα γλυπτό, οφείλουμε και με τα παιδιά να είμαστε αληθινοί. Αυτά είναι τα βασικά πράγματα. Όλα τα άλλα, και φυσικά αυτά που κάνουμε να έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον για τα παιδιά. Να τους κρατάμε συνεχώς σε εγρήγορση. Να τους δίνουμε καινούργια στοιχεία, καινούργια πράγματα, έτσι ώστε να μην βαριούνται βέβαια, γιατί τα παιδιά πολλές φορές βαριούνται, και για να μπορούν να κάτσουν 2 ώρες στην καρέκλα τους. Γιατί 2 ώρες διαρκεί ένα μάθημα, που δεν είναι και εύκολο 2 ώρες ένα παιδί να κάτσει σε μια καρέκλα και να πρέπει να δημιουργήσει. Αλλά όταν έχει ενδιαφέρον αυτό που κάνει και όταν του δίνεις και το προτρέπεις και το ενθαρρύνεις, γιατί τα ενθαρρύνουμε πάρα πολύ τα παιδιά, δεν υπάρχει λάθος στη ζωγραφική. Είναι ένα από τα βασικά πράγματα που τους λέμε και στην τέχνη γενικότερα. Δεν υπάρχει λάθος. Αν δεν μας αρέσει κάτι, μπορούμε να το αλλάξουμε, μπορούμε να το διορθώσουμε. Έτσι, ακόμα και ένα παιδί που πολλές φορές μπορεί να μην είχε ποτέ του δουλέψει ή ποτέ του να μην είχε πιάσει να κάνει πράγματα, ενθαρρύνεται και γίνεται αρκετά δημιουργικό. Ταλέντο. Εμείς δεν τη χρησιμοποιούμε αυτή τη λέξη. Ξεκινάμε ότι από τη στιγμή που θα μπει ένα παιδί σε ένα από τα εργαστήριά μας, έχει ταλέντο. Όλα τα παιδιά έχουν ταλέντο. Σε κάποια παιδιά αρέσει περισσότερο αυτό που κάνουν, σε κάποια άλλα δεν αρέσει. Εμάς αυτή είναι η φιλοσοφία μας. Τα δύσκολα παιδιά. Τι εννοούμε δύσκολα παιδιά? Υπάρχουν παιδιά που είναι δύσκολα σε κάποια πράγματα που δεν τους αρέσουν, και όταν τους αρέσει κάτι, γίνονται οι καλύτεροι μαθητές. Δύσκολα παιδιά. Δεν ξέρω τι είναι δύσκολα παιδιά. Δεν ξέρω. Πραγματικά να σας απαντήσω αυτή την ερώτηση. Γιατί τα δύσκολα. Τα παιδιά δουλεύουν. Όταν ζωγραφίζουν, ζωγραφίζουν. Όταν τους αρέσει αυτό που κάνουν, τους αρέσει. Μπαίνουν μέσα σε αυτό. Δίνουν τον εαυτό τους. Γι' αυτά δεν υπάρχει τίποτα άλλο παρά αυτό που κάνουν εκείνη τη στιγμή. Τώρα, αν υπάρχει κάποιο ανήσυχο παιδί, που μπορεί να υπάρχει κάποιο μικρό πρόβλημα από το οποίο εμείς να μην το ξέρουμε, ή να έχει περάσει κάτι άσχημο την προηγούμενη μέρα, ή να έχει υπάρχει κάποιο πρόβλημα στο σχολείο του, που εμείς δεν τα ξέρουμε αυτά, παρόλο που μπορεί να έχουμε παιδιά για πολύ καιρό στο μουσείο και να κάνουμε εργαστήρια. Αν θέλει το παιδί να μας πει ποιο είναι το πρόβλημα, το ακούμε και μένει σε εμάς. Αν πάλι δεν θέλει, φροντίζουμε να βρίσκουμε. Να τον κάνουμε βοηθό μας εκείνη την ημέρα, να μην τον πιέζουμε πάρα πολύ, να πούμε ότι όλοι έχουμε δικαίωμα μία μέρα να μην έχουμε όρεξη να κάνουμε κάτι. Και όλοι έχουμε δικαίωμα, όπως και εμείς οι μεγάλοι, κάποιες φορές δεν μας βγαίνουν καλά πράγματα. Αυτό δεν είναι κακό. Και έτσι αυτό τους βοηθάει να νιώθουν και πιο άνετα. Και να μην πιέζονται, γιατί όταν κάνουμε εμείς ζωγραφική εδώ, ή εικαστικά, ή γλυπτική, οτιδήποτε, αυτό θέλουμε να διασκεδάσουν και τα παιδιά. Και να μάθουν, αλλά και να διασκεδάσουν. Έχουμε δείγματα παιδιών που τώρα πια έχουν τελειώσει και το σχολείο και έχουν ασχοληθεί με πράγματα που έχουν να κάνουν σχέση με την τέχνη. Ή έχουν μπει στη σχολή καλών τεχνών, φοιτούν στη σχολή καλών τεχνών ή έχουν γίνει νηπιαγωγοί και οι οποίοι ξαναγυρίζουν πίσω στο μουσείο ως βοηθοί μας. Έχουν γίνει δημιουργικοί άνθρωποι. Ψάχνουν συνεχώς καινούργια πράγματα, γιατί εμείς τώρα έχουμε αρχίσει να έχουμε πάλι επαφή με τα παιδιά μας που τελειώσαν το σχολείο, έρχονται και μας ξαναβρίσκουν και μας ξαναβλέπουν. Έχουν αρχίσει να γίνουν δημιουργικοί άνθρωποι και να ψάχνουν, γιατί εμείς μέσα από τα εργαστήρια βάζουμε τα παιδιά στη διαδικασία να βρουν λύσεις σε οτιδήποτε θέμα προκύπτει πάνω στη δουλειά τους. Δεν τους δίνουμε έτοιμη τη λύση. Εμείς τους δίνουμε τα ερεθίσματα, τη γνώση, αν θέλετε, και αυτό το στοιχείο με το οποίο θα ξεκινήσουν. Ύστερα, τα παιδιά πρέπει αυτό να το πάρουν το στοιχείο που θα τους δώσουμε εμείς και ανάλογα με το χαρακτήρα τους, το επεξεργάζονται, το δουλεύουν και το βγάζουν. Γι' αυτό και τα έργα δεν είναι όλα ίδια. Αλλιώς θα βγαίνουν όλα ίδια έργα. Δεν είναι ίδια τα έργα. Κάθε παιδί βάζει το δικό του στοιχείο. Ανάλογα με το πώς έχει εκλάβει όλες αυτές τις πληροφορίες που του έχουμε δώσει εμείς, το παιδί ύστερα τις αποτυπώνει στο χαρτί του, τις αποτυπώνει στο έργο του. Έτσι κάθε παιδί είναι και διαφορετικό, έτσι κάθε έργο είναι και διαφορετικό και σιγά σιγά γίνεται ένας πιο δημιουργικός άνθρωπος. Αυτό μας ενδιαφέρει εμάς, να φτιάξουμε δημιουργικούς ανθρώπους. Και αυτό θα τους βοηθήσει και στη ζωή τους ό,τι και να κάνουν. Και αυτό είναι κάτι που τους το λέω πάντοτε στα παιδιά, ακόμα και αν κάνετε, δεν χρησιμοποιήσετε την τέχνη αργότερα στη ζωή σας. Δεν μπορείτε να γίνετε μονόχνατοι άνθρωποι.
Πρέπει η ζωή σας να έχει πολλά πράγματα γύρω, ό,τι και να κάνετε. Και η τέχνη είναι κάτι το οποίο μας κάνει και να αισθανόμαστε ελεύθεροι, αισθανόμαστε όμορφα.